Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό στο Facebook εντελώς, μέσα σε 2 εβδομάδες δηλαδή, να κλείσει και να μην μπορεί να ξανανοίξει πάλι ποτέ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο σύνδεσμο που σας δίνω στο βίντεο από κάτω. Είναι αυτός εδώ πέρα ο σύνδεσμος. Λοιπόν, και μόλις μπείτε θα σας ζητήσει να βάλετε το email σας και τον κωδικό σας. Εννοείται ότι θα βάλετε τα στοιχεία του λογαριασμού το οποίο θέλετε να κλείσετε στο Facebook. Για παράδειγμα, εγώ ας πούμε ότι θέλω να κλείσω αυτό. Να βάλω κανονικά τα στοιχεία μου. Λοιπόν. Μετά θα σας εμφανίσετε πέρα που λέει διαγραφή του λογαριασμού μου. Αν πατήσετε διαγραφή του λογαριασμού μου που σας λέει, σας λέει να βάλετε τον κωδικό πρόσβασης, που βάζετε τον κωδικό που μπαίνετε κανονικά στο Facebook και από κάτω πατάτε τα γραμματάκια που βλέπετε εδώ πέρα. Μόλις πατήσετε τον κωδικό σας και τα γραμματάκια που βλέπετε εδώ πέρα και πατήσετε OK, τότε αυτομάτως θα σας λέει ότι σε 14 ημέρες, δηλαδή σε 2 εβδομάδες, ο λογαριασμός σας στο Facebook, εάν δεν έχετε ξαναμπεί μέσα, εννοείται, θα κλείσει αυτόματα. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορο. Τώρα μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν είναι αρκετά σημαντικό, και όμως παιδιά είναι αρκετά σημαντικό, γιατί κάποια άτομα δεν ξέρουν πώς να διαγράφουν το Facebook κτλ. Με ρώτησε κιόλας εχθές ένα άτομο για το πώς γίνεται να το διαγράψουμε τελείως. Με αυτόν τον τρόπο που δείχνω σήμερα λοιπόν μπορούμε να διαγράψουμε το Facebook για πάντα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι γίνεται μετά από 2 εβδομάδες. Σας το γράψω έτσι κι αλλιώς μόλις βάλετε τα στοιχεία σας εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.